Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 13 Σεπτεμβρίου, τα ψηλά γράμματα. Επανερχόμαστε και μπαίνουμε να δούμε κάποια ζητήματα που αφορούν αυτήν την περίοδο. Είναι μια περίοδος που έχουμε ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και πολλές εξελίξεις. Έχουμε όμως και περίοδο όπου η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινά. Ξεκίνησε στα σχολεία, αλλά δεν ξεκινάει μόνο στα σχολεία, ξεκινάει και στο ανώτερο και στο ανώτατο επίπεδο. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον Δόκτωρα Στάμο Καραμούζη, πρίτανη του American College of Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και σε εσάς. Με τον κύριο Καραμούζη θα δούμε λίγο την εκπαιδευτική διαδικασία στο ανώτατο επίπεδο, όπως είπα, η οποία αφορά είτε όσους έχουν μπει στα ελληνικά ΕΕ, είτε όσους δεν έχουν μπει στα ελληνικά ΕΕ, είτε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες πλέον, γιατί όποιος πιστεύει πως πήρε ένα χαρτί από το πανεπιστήμιο και θα συνταξιοδοτηθεί μετά από 35-40 χρόνια με αυτό το χαρτί και δεν θα επιμορφωθεί ή ακόμη και να αλλάξει δουλειά 2 και 3 φορές στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Όλοι αυτοί λοιπόν που το πιστεύουν αυτό πλανώνται πλάνη νυχτρά. Αυτά υπήρχαν πριν 30 και 40 χρόνια. Πλέον τελειώσανε, κύριε Καραμούζη, έτσι είναι? Ακριβώς όπως το λέτε. Πλέον η κοινωνία έχει αλλάξει παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Έλεγα στους φοιτητές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν δίδασκα, από τη στιγμή που θα πάρουν την πρώτη τους δουλειά μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, να υπολογίζουν κατά μέσο όρο, τουλάχιστον αμερικάνικη στατιστική, ότι θα αλλάξουν 17 εργοδότες. Πολύ δίκαιο έχετε με αυτά που λέτε. Κύριε Καραμούζη, να δούμε λίγο το ACT αυτή τη στιγμή σε ποια κομμάτια δραστηριοποιείται, δηλαδή τι καλύπτει και σε ποιους απευθύνεται, έτσι με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο εύληπτο. Ναι. Να πάρω ένα λεπτό πρώτα απ' όλα να πω τι είναι το ACT. Το American College of Θεσσαλονίκη, ή όπως με αγάπη το αποκαλούν οι περισσότεροι ACT, είναι το τριτοβάθμιο τμήμα, το τριτοβάθμιο κομμάτι του Κολεγίου Ανατόλια. Το Κολέγιο Ανατόλια είναι γνωστό σε πολλούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ιστορία που ξεκινάει το 1886. Είναι μοναδικό για διάφορους λόγους και ένας από αυτούς είναι ότι είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο υπηρετεί όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Το ACT είναι το τριτοβάθμιο τμήμα. Αυτή τη στιγμή το ACT είναι ένα αμερικάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τύπης και ουσίας, δηλαδή η νομική του οντότητα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς δραστηριοποιείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα μας, αλλά και επί της ουσίας είναι ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μονάχα 32 τέτοια ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σαν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα προσφέρει σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο 4 ετών και μεταπτυχιακά, διετή μεταπτυχιακά ή μονοετή μεταπτυχιακά σε διάφορους κλάδους. Παραδείγματος χάρη, ποιοι κλάδοι είναι αυτοί, να πούμε λίγο? Ναι, βεβαίως, τα αντικείμενα. Βεβαίως. Σε προπτυχιακό επίπεδο δίνουμε πτυχία στη διοίκηση επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις, όπως χρηματοοικονομική, επιχειρηματικότητα, marketing. Δίνουμε πτυχία στην πληροφορική, στην εφαρμοσμένη πληροφορική, στα αγγλικά με 2 κατευθύνσεις, στη φιλολογία και τα νέα μέσα επικοινωνίας, στην ψυχολογία και στους πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Άρα επί της ουσίας μπορεί να έρθει να χτυπήσει κάποιος στην πόρτα σας ο οποίος έχει τελειώσει το ελληνικό λύκειο και ενδιαφέρεται για κάποιο από αυτά τα αντικείμενα τα οποία μόλις είπατε. Μπορεί όμως να έρθει να χτυπήσει την πόρτα σας και κάποιος ο οποίος έχει περάσει ελληνικό ΑΕΗ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω έτσι περιληπτικά το προφίλ των φοιτητών στο προπτυχιακό επίπεδο. Τα 2/3 είναι Έλληνες, το 1/3 είναι διεθνείς φοιτητές από άλλες χώρες. Από τους Έλληνες το 42-43% τουλάχιστον πέρσι, η περσινή στατιστική, ακόμα φέτος γίνονται εγγραφές,
Ήταν παιδιά τα οποία ταυτόχρονα σπουδάζαν και σε δημόσια πανεπιστήμια ή ΤΕΗ. Πράγματι πρέπει να έχεις το απολυτήριο λυκείου, τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά, πρέπει να γνωρίζεις αγγλικά, και κάποιος δηλαδή απόφοιτος λυκείου μπορεί να κάνει αίτηση σε εμάς, αλλά και ήδη φοιτητές πανεπιστημίων. Εάν έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, μπορείς να έρθεις να κάνεις μετά, να πας σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Τα μεταπτυχιακά πρέπει να έχεις τον τίτλο τον πανεπιστημιακό 4 ετών. Αυτή τη στιγμή δίνουμε 2 μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων, πάλι με 4 κατευθύνσεις, και στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Που είναι και πολύ δημοφιλής. Ακριβώς. Στη χώρα μας σταδιακά. Ναι. Και δημοφιλής και πολύ σημαντικός κλάδος για τη χώρα μας. Είναι η νούμερο ένα βιομηχανία μας. Και σύντομα από του χρόνου δηλαδή θα προσφέρουμε και μεταπτυχιακό στην οργανωτική και βιομηχανική ψυχολογία. Καταλαβαίνω πάντως ότι μπορεί και κάποιος εν ενεργεία εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη στην τουριστική βιομηχανία, ο οποίος μπορεί να έχει και αρκετά έτη εργασίας στο βιογραφικό του, να έρθει και με βάση και μόνο την εργασιακή του εμπειρία να μπορέσει να κάνει εγγραφή σε ένα από τα μεταπτυχιακά σας, έτσι δεν είναι? Η εργασιακή εμπειρία είναι πολύ πολύτιμη, αλλά δεν είναι, πρέπει να έχει οπωσδήποτε και πτυχίο. Να έχει και πτυχίο. Για να μπορέσει να μπει και να παρακολουθήσει ένα από τα μεταπτυχιακά. Ακριβώς. Αυτό είναι προϋπόθεση των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, οπότε δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ναι, καταλαβαίνω. Βλέπετε ότι γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον από το κομμάτι ειδικά των προπτυχιακών Ελλήνων φοιτητών, γιατί για λόγους που μπορεί κάποιος να επιλέξει σήμερα, είτε γιατί δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να περάσει το βάσανο των πανελληνίων εξετάσεων, το οποίο προϋποθέτει ούκο λίγα χρήματα για τις ελληνικές οικογένειες, εκταμίευση εννοώ, είτε γιατί θέλει να πάει απευθείας σε ένα ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Βλέπετε ότι όντως τέτοιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να έρθουν σε εσάς? Πολύ σωστά το αναφέρατε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία τάση παιδιών που λένε ότι δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία των Πανελληνίων, στο έξοδο και το άγχος. Οπότε συνειδητά επιλέγουν κάποιο κολέγιο, επιλέγουν το ACT ή κάποιο άλλο κολέγιο. Ή παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε πανεπιστήμια ή σχολές της επαρχίας σε κάποια άλλη πόλη και δεν θέλουν να μετακομίσουν σε άλλο μέρος. Διάφοροι λόγοι, ή παιδιά που έχουν περάσει σε σχολές όχι της πρώτης προτίμησής τους, οπότε υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Αλλά σίγουρα υπάρχει μία τάση όλο και περισσότερα παιδιά που λένε ότι δεν θέλω να περάσω αυτό το βάσανο των Πανελληνίων. Το ACT, βέβαια καταλαβαίνω, το American College of Thessaloniki, καταλαβαίνω ότι παρέχει αυτά τα οποία είπατε και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά είναι και ένα ζωντανό κύτταρο, με την έννοια ότι συζητούσαμε πριν από λίγο για το κομμάτι value for money και των σπουδών, γιατί και οι σπουδές είναι ένα προϊόν, είναι μια υπηρεσία που πληρώνεις και παίρνεις. Το value for money των σπουδών ποιο είναι, κύριε Καραμούζη, γενικά, και θα το εξειδικεύσουμε και μετά? Ναι, εγώ θα το χώριζα σε 2 τμήματα, κατά τη διάρκεια των σπουδών, το τι παίρνεις, και μετά, εφόσον πάρεις το πτυχίο, το τι αξία, τι βαρύτητα έχει το πτυχίο του ACT. Ας πάρουμε το πρώτο το μέρος. Σαν Αμερικάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα Αμερικάνικα έχουν μια διαφορά με τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο προσδίδει στο φοιτητή ένα συνολικό περιβάλλον ζωής. Όχι μόνο πηγαίνω, παίρνω ένα μάθημα και μετά πηγαίνω σπίτι μου. Στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και κατά αναλογία και στο ACT, ο φοιτητής θα έρθει, θα εξυπηρετήσει δηλαδή τις ακαδημαϊκές του ανάγκες, θα πάρει τα μαθήματά του, αλλά ταυτόχρονα τις ψυχαγωγικές του ανάγκες, τις αθλητικές. Έχουμε ομάδες αθλητικές, ακόμα και τις πνευματικές, ψυχολογικές, έχουμε ψυχολόγο, γιατρό, τις ψυχαγωγικές του ανάγκες, διάφορα κλαμπ που μπορεί να συμμετέχει.
Για μένα αυτό προσδίδει μια πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ότι απλώς πηγαίνω, παίρνω ένα μάθημα, όπως ανέφερα, και γυρίζω σπίτι μου, μόνο το ξέρω το ακαδημαϊκό το κομμάτι. Άλλο ένα ακόμα πολύ πιο σημαντικό, σημαντική αξία στο ACT και γενικά στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια είναι, καθώς σπουδάζω, η έμφαση δεν είναι να πάρω 5 στήρες γνώσης. Η έμφαση στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και μεγάλη ειδοποιώς διαφορά με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα το δούμε αμέσως αυτά με τις δεξιότητες. Μιλάμε για εκπαίδευση στα ψηλά γράμματα σήμερα. Έχω δίπλα μου τον δόκτορα Στάμο Καραμούζη, πρίτανη του American College of Thessaloniki. Κύριε Καραμούζη, λίγο πριν μου λέγατε και ακούσαμε όλοι τη λέξη δεξιότητες. Τη λέξη δεξιότητες ενταγμένη μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τι εννοείται με τη λέξη δεξιότητες? Τι παίρνει δηλαδή ο φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή με το κομμάτι της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του? Ναι. Οι δεξιότητες είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας συνοδεύει, η καλλιέργειά τους θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Μιλάω συγκεκριμένα για τύπου να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί, κάποιος να σηκωθεί μπροστά σε ένα ακροατήριο και να κάνει μια διάλεξη ή να κάνει μια παρουσίαση και να πείσει το ακροατήριό του ότι η δική του ιδέα αξίζει... δεξιότητες το να μπορεί κάποιος να δουλέψει σε μια ομάδα. Πλέον όλες οι δουλειές, σπάνια υπάρχει κάποια δουλειά που κάποιος δουλεύει από μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική δεξιότητα. Αναλυτική κριτική σκέψη, άλλες δεξιότητες, πολύ σημαντικές και ακόμη πιο σημαντικές τα τελευταία χρόνια, όπου βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες, οπότε πρέπει να έχουμε αναπτυγμένη την αναλυτική και κριτική σκέψη για να φιλτράρουμε το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, ποιο είναι το σωστό, ποιο δεν είναι. Τέτοιου είδους δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές και για όλη μας τη ζωή. Σε αντιπαράθεση με τη στεγνή τη γνώση, η οποία έλεγα και στους φοιτητές μου όταν διδάσκα και στις ΗΠΑ και εδώ πέρα, ότι ιδιαίτερα στον κλάδο το δικό μου της πληροφορικής, αλλά και σε κάθε κλάδο, δηλαδή ακόμα και στη φιλολογία και στην ιστορία, ό,τι θα μάθουν στο πανεπιστήμιο μετά από λίγα χρόνια θα είναι απαρχιωμένο. Άρα το πιο σημαντικό είναι οι δεξιότητες και όχι η γνώση αυτή καθ' αυτή. Στο κάτω-κάτω, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι ανοιχτά, όλες οι γνώσεις που υπάρχουν, αν αθροίσουμε τις γνώσεις όλων των εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων από όλα τα κράτη, είναι λιγότερες από ό,τι υπάρχει σήμερα στο διαδίκτυο. Οι γνώσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες, μπορεί να βρει γνώσεις. Το θέμα είναι να έχει τις δεξιότητες, να τις φιλτράρει και να τις αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις που θα βρει. Είναι νομίζω και ένα ζητούμενο από τις επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας το να έχουν στελέχη εργαζόμενους με ανεπτυγμένο το κομμάτι των δεξιοτήτων, διότι, να το πω πολύ απλά, στελέχη και εργαζόμενους με πτυχία μπορούν να βρουν. Το θέμα είναι να μπορούν να τους κάνουν τη δουλειά τους. Διότι το ότι έχεις πτυχίο δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι και αποτελεσματικός, ικανός και παραγωγικός σε μια συγκεκριμένη εργασία. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραμούζη? Απολύτως. Απολύτως σωστά. Εδώ μπαίνει. Εντάξει, και μπορείτε να το αφήσετε αυτό στο στόμα το δικό μου, γιατί είναι κακή αυτό που θα πω. Εδώ μπαίνει και το σύνδρομο της Ελληνίδας μάνας και του Έλληνα πατέρα, που επί δεκαετίες στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι αν το παιδί μου μπει στο πανεπιστήμιο και πάρει ένα χαρτί, τέλος, μπορεί μετά να μπει είτε στο δημόσιο είτε σε μια, τέλος πάντων, ιδιωτική επιχείρηση και στα 65, στα 60, όποτε τέλος πάντων, να συνταξιοδοτηθεί και τέρμα, έχει τελειώσει, έχουμε επιτελέσει το ρόλο μας μέχρι εκεί. Νομίζω ότι αυτό πλέον ξεπερνιέται σταδιακά, έτσι δεν είναι, κύριε Καραμούζη? Ξεπερνιέται, οι εποχές έχουν αλλάξει και ο κόσμος σιγά σιγά το καταλαβαίνει, ιδιαίτερα οι νέοι το καταλαβαίνουν αυτό. Και εμείς σαν εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να τους το πούμε αυτό και να τους διδάξουμε το πώς να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τις οποίες θα βρούνε μπροστά τους τα επόμενα 30-40 χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθούν και γενικά προκλήσεις που θα έχουν μέχρι σε όλη τους τη ζωή σαν πολίτες της κοινωνίας. Γιατί καλώς ή κακώς, κύριε Καραμούζη, πολλά πράγματα που έχουμε ως ενήλικες τα φέρνουμε μαζί μας μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο οπλισμός μας ως ενήλικες, το λέω τη λέξη οπλισμός εντός εισαγωγικών,
είναι βγαλμένος μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, μετά βέβαια είναι το σχολείο, η επόμενη κοινότητα, η κοινωνία που μπαίνουμε και ούτω καθεξής. Αλλά το οικογενειακό περιβάλλον, ειδικά στην Ελλάδα με τις σκληρές πυρηνικές οικογένειες, επηρεάζει πάρα πολύ την πορεία των ανθρώπων. Το ACT, κύριε Καραμούζη, στηρίζει και σε επίπεδο υποτροφιών τους σπουδαστές του, τους φοιτητές του. Πείτε μας λίγο σε αυτό το κομμάτι τι κάνετε. Ναι. Να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι το ACT και το Ανατόλια γενικά είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν είναι ιδιωτικό, είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Δεν υπάρχει ιδιώτης πίσω από το Ανατόλια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι το κέρδος δεν είναι ο σκοπός του Ανατόλια ή του ACT. Εμείς ταυτόχρονα στο ACT συγκεκριμένα έχουμε και την τύχη να φιλοξενούμε κάθε χρόνο και ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών από αμερικάνικα πανεπιστήμια, περίπου στους 500 κάθε χρόνο. Αυτά τα παιδιά πληρώνουν πλήρη δίδακτρα στο ACT, οπότε ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων που έχουμε τα καλύπτουμε από τους αμερικανούς φοιτητές και αυτό μας δίνει την πολυτέλεια να προσφέρουμε γενναιόδωρες υποτροφίες στους Έλληνες. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα, διότι η αποστολή μας είναι να υπηρετήσουμε τους Έλληνες. Με αυτό το πνεύμα είμαστε πολύ περήφανοι ότι το 85% των φοιτητών που έχουμε στο ACT είναι σε κάποιο είδους υποτροφίας, η οποία μπορεί να είναι από 10% μέχρι και 100%. Και full δηλαδή. Και full βεβαίως και full. Δίνουμε υποτροφίες για δύο λόγους. Ένα είναι για την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή, και η άλλη είναι για την οικονομική ανάγκη της οικογένειας. Και μπορούν να συνδυαστούν κιόλας αυτοί οι δύο οι λόγοι. Επίσης, να πω ότι παιδιά, για παράδειγμα, για να επιβραβεύσουμε παιδιά που πάνε καλά στα λύκεια, δηλαδή ακαδημαϊκά βλέπουμε ότι έχουν πάει καλά, οποιοδήποτε έχει απολυτήριο λυκείο από 17,5 και απάνω, αμέσως χωρίς να χρειαστεί να κάνει αίτηση υποτροφίας, επιδοτούμε τις σπουδές του με μια έκπτωση του 50%. Αυτό γίνεται αυτόματα. Πολύ γενναιόδωρο, δεν υπάρχουν άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που το κάνουν αυτό, αλλά θέλουμε να επιβραβεύσουμε τους σκόπους ακαδημαϊκούς των παιδιών. Και παρομοίως, παιδιά που είναι από την επαρχία, εκτός Θεσσαλονίκης, παίρνουν μια επιδότηση, αυτόματη επιδότηση του 30%, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να μετακομίσουν εδώ στην πόλη μας, θα έχουν το κόστος διαβίωσης, οπότε για να γίνει μια απόσβεση του κόστου διαβίωσης δίνουμε και αυτή την επίδοση. Γελάω, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ένας καλός λόγος να μην είσαι προσανατολισμένος μόνο στις πανελλήνιες εξετάσεις και να βγάλεις καλό βαθμό στο απολυτήριο λυκείου. Γιατί ξέρετε τι φαινόμενα έχουμε εκεί στην τρίτη λυκείου. Τα παιδιά είναι μόνο πανελλήνιες, το απολυτήριο δεν ενδιαφέρει κανέναν και βγαίνουν κάτι απολυτήρια και από καλούς μαθητές με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Αλλά να ένας καλός λόγος, αυτός που αναφέρατε προηγουμένως για τα απολυτήρια από 17,5 και πάνω, όπου δίνεται 50% έκπτωση. Κάνετε και κάποιες εξετάσεις υποτροφιών γενικότερα στην Ελλάδα? Βεβαίως. Άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να χορηγήσουμε υποτροφίες είναι ετησίως. Έχουμε ένα διαγωνισμό υποτροφιών. Ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Διεξήχθηκε, όπου εκεί πέρα δίνουμε γενναιόδωρα 100% υποτροφίες στον κάθε κλάδο σπουδών, σε όποιον παίρνει το μεγαλύτερο βαθμό, και στους υπόλοιπους δίνουμε μερικές υποτροφίες στις τάξεις του 70% και 50% ανάλογα με τη βαθμολογία που πετυχαίνουν. Στις συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες γίνονται σε πολλά σημεία μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γίνονται στη Θεσσαλονίκη πρωτίστως και στην επαρχία σε τέσσερις πόλεις επαρχιακές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, κύριος. Καταλαβαίνω. Έχει τη δυνατότητα, και το λέω γιατί το κομμάτι των εκπαιδευτικών ανταλλαγών, επειδή έχετε ανεπτυγμένες σχέσεις, ιδιαίτερα με την εκπαιδευτική κοινότητα της ΗΠΑ, έχει τη δυνατότητα κάποιος που θα έρθει στο ACT να πάει και ένα ή δύο εξάμηνα σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ανταλλαγής? Βεβαίως, η απάντηση είναι ναι. Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα και εμείς σαν αμερικάνικο πανεπιστήμιο είμαστε μέσα σε αυτά. Οποιοδήποτε μπορεί φοιτητής του ACT να πάει για ένα εξάμηνο ή ακόμα και για ένα έτος σε κάποιο αμερικάνικο πανεπιστήμιο, να πάρει μαθήματα εκεί και να γυρίσει ύστερα να μεταφέρει τα μαθήματά του και να τελειώσει το πτυχίο του σε εμάς, όπως κάνουν και οι Αμερικανοί που πρωτίστως ανέφερα, που είναι φοιτητές σε διάφορα αμερικάνικα πανεπιστήμια, έρχονται σε εμάς για ένα εξάμηνο ή ένα έτος και μετά γυρίζουν πίσω στα δικά τους τα ιδρύματα. Να έχει και την εμπειρία έτσι και να ζήσει και 6 μήνες σε μια
χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να βιώσει έτσι και τον τρόπο ζωής και βέβαια και το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υπάρχει εκεί. Κλείνοντας, να ρωτήσω, κύριε Καραμούζη, εγγραφές συνεχίζονται? Αυτό ήθελα να μας δώσετε λίγο το στίγμα αυτής της περίοδου. Ακριβώς, οι εγγραφές συνεχίζονται. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να μας καλέσει ή να μπει στην ιστοσελίδα μας, το act.edu, να πληροφορηθεί από εκεί πέρα και ακόμα και να κάνει και εντελώς online την αίτησή του εγγραφής ή να πληροφορηθεί γενικά. Μέχρι πότε εγγραφές? Μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, πριν αρχίσουν δηλαδή τα μαθήματα, μια μέρα μέχρι πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Δέχεστε εγγραφές ακριβώς σε αυτά τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Κύριε Καραμούζη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Χαρά μου. Και νομίζω ότι θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας, ειδικά το κομμάτι των δεξιοτήτων, το οποίο όσες φορές πιστεύω και αν αναλυθεί, χρειάζεται και άλλη ανάλυση για να γίνεται κατανοητό, ειδικά στους νέους ανθρώπους, πόσο σημαντικό είναι να μην μαζεύουν μόνο χαρτιά, αλλά να μπορούν αυτήν τη γνώση την οποία αποκτούν να την κάνουν επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία, κύριε Καραμούζη, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Τα ψηλά γράμματα την άλλη Παρασκευή θα είναι και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά.